όπως κάθε χρόνο. Economist είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο. Εφέτος ειδικός, θεωρώ, με όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και στη Γαλλία και με δεδομένη την πίεση που ασκείται στην ευρωπαϊκή οικονομία και εν ώψη και των αμερικανικών εκλογών, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να ακούσει κανείς πώς γίνεται perceived, πώς γίνεται αντιληπτό δηλαδή, το φαινόμενο της ευρωπαϊκής δοκιμασίας, θα την έλεγα εγώ, σε σχέση με τις αμερικανικές εκλογές. Θεωρώ ότι όλα αυτά θα επηρεάσουν την ευρωπαϊκή οικονομία και την διεθνή οικονομία και συνεπώς και την Ελλάδα. Η Ευρώπη δοκιμάζεται χρόνια τώρα. Και αυτό που κατά τη γνώμη μου λείπει στην Ευρώπη και που συζητήσαμε πριν λίγο είναι η έλλειψη κυρίως πολιτικής δύναμης και αποφασιστικής αρχηγίας, αν θέλετε, ηγεσίας δηλαδή. Εάν αυτό συμβεί και στην Αμερική, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα και επικίνδυνα εν ώψη των όσων συμβαίνουν στην Κίνα και στη Ρωσία. Άρα, γεωπολιτικά θεωρώ ότι οι αμερικάνικες εκλογές φέτος είναι εξαιρετικά σοβαρές για την διεθνή οικονομία. Εξαιτίας της αδυναμίας Ευρώπης. Ένα τόμινο εξελίξεων εξαιτίας της αδυναμίας Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η εκτίμηση.